εφημερίδα Καθημερινή έχει κερδίσει πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς για τα infographics της. Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος είναι ο designer που βρίσκεται πίσω από αυτές τις εξαιρετικές δουλειές. Συνάδελφος, σχεδόν, στην Καθημερινή, στο ίδιο κτίριο. Ινφογραφίστας. Ινφογραφίστας. Εμείς τα λέμε γραφικά στην τηλεόραση, στην εφημερίδα όμως είναι γραφήματα. Γραφήματα. 20 χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά. Σχεδόν, στον τύπο. Πριν έρθεις στην Καθημερινή που είσαι περίπου 8 χρόνια. Στην Ελευθεροτυπία. Ήσουν στην Ελευθεροτυπία πόσα. 15 χρόνια. 15 χρόνια. Έχεις και τον δικό σου εκδοτικό οίκο που βγάζει βιβλία που έχουν σχέση με το χώρο. Το τελευταίο σου βιβλίο. Το τελευταίο βιβλίο είναι ένα αφιέρωμα και ένα αλφαβητάρι γραφιστικής για το graphic design. Ελληνικό, με ελληνικά παραδείγματα από τα μεγαλύτερα γραφεία που υπάρχουν στην Ελλάδα, πολυβραβευμένα παγκοσμίως. Ο αναγνώστης και ο σπουδαστής που θα το διαβάσει θα μπορεί να δει υλικό από τάσεις Ελλήνων σχεδιαστών. Έχεις πάρει και εσύ διεθνή βραβεία για τις δουλειές σου. Η γραφιστική, το design μάλλον, το λέμε design. Το design στην Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να έχει πάρει διεθνείς διακρίσεις. Θα έλεγα όχι. Το ελληνικό design έχει ιστορία από τη δεκαετία του 60. Και η Μιχάλης Κατζουράκης, Φρέντι Κάραμποτ και Αγνή Κατζουράκη δεκαετία του 60 ήταν το μεγαλύτερο παγκοσμίως γραφείο. Και μάλιστα με τις δουλειές του ΕΟΤ, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, είχε λάμψει στη δεκαετία του 60. Άρα είναι παλιά ιστορία. Έχουμε μεγάλους Έλληνες σχεδιαστές. Άρα έχουμε ταλέντο. Έχουμε, αλλά κάτι άλλο φταίει. Τι φταίει? Φταίει ότι κάποιοι δεν το αφήνουν να προχωρήσει, κάποιοι δεν γνωρίζουν, γιατί δεν είναι μόνο οι σχεδιαστές που σχεδιάζουν καλά. Είναι και αυτοί που αποφασίζουν αν πρέπει κάποια πράγματα να προχωράνε. Παράδειγμα. Το λογότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχει αλλάξει 15 φορές. Το είδα στο περιοδικό, το οποίο είναι φοβερό γιατί δείχνεις όλα. Όταν αλλάζει ο υπουργός, αλλάζει και το λογότυπο. Στην Ισπανία δεν έχει αλλάξει ποτέ. Όχι μόνο αλλάζει το λογότυπο, αλλάζει και η καμπάνια. Έχουμε βγάλει 18 διαφορετικά πρόσωπα τα τελευταία χρόνια της Ελλάδας προς τα έξω σε σχέση με τον τουρισμό και πώς θέλουμε να διαφημίσουμε τη χώρα μας. Εκδίδεις κάτι φοβερούς άτλαντες για μαθητές. Για παιδιά. Για παιδιά. Και στην ερώτησή μου πριν, γιατί αυτό δεν έχεις προσεγγίσει στο Υπουργείο Παιδείας, μήπως υπάρξει κάποια συνεργασία, μου είπες ότι το είχες κάνει. Το είχα κάνει και φεύγοντας, ήταν χαρακτηριστική στιγμή, βγαίνοντας από το γραφείο του Υπουργού, έβαλα τα κλάματα κυριολεκτικά. Ποιος υπουργός έκανε να βάλεις τα κλάματα? Μια κυρία, μια γυναίκα. Μια κυρία. Και εκεί βλέπεις ότι ενώ υπάρχει κόσμος. Μελαχρινή κυρία. Προφανώς. Ενώ υπάρχει κόσμος, άνθρωποι, σχεδιαστές, εικονογράφοι, γραφίστες, δεν προχωράνε τα πράγματα. Και λεφτά υπάρχουν. Τα βιβλία της γεωγραφίας, για παράδειγμα, σίγουρα ως προς το κομμάτι το οποίο, με το οποίο εσύ ασχολείσαι, δεν είναι και τα καλύτερα, για να μην πω χειρότερη λέξη. Το Υπουργείο Παιδείας τότε σου είπε ότι δεν υπάρχει το budget, δεν υπάρχουν τα χρήματα για να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ποια ήταν η επίσημη απάντηση? Η επίσημη απάντηση ήταν ότι ναι, θέλουμε να τα κάνουμε. Ναι, θέλουμε να τα κάνουμε. Θέλουμε, μας ενδιαφέρει. Αλλά, τρεις τελείες. Αλλά δηλαδή, πού πιστεύεις ότι. Πού κόλλησε το γλυκό? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες, άνθρωποι άσχετοι, άνθρωποι που είναι. Που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, που εμπλέκονται σε αυτό. Και θα γυρίσω πάλι στον Μιχάλη Κατζουράκη, που μου είχε πει ότι όταν φτιάχναν τις αφίσες του ΕΟΤ, οι οποίες προβάλλαν την Ελλάδα, ήταν απευθείας ο υπεύθυνος του Υπουργείου και οι γραφίστες. Δεν υπήρχαν μεσάζοντες. Μίζες μου μυρίζει εμένα αυτό. Εντάξει, δεν θα πω μόνο τα οικονομικά. Αυτό είναι και το εύκολο. Είναι και τα άλλα, και τα άλλα είναι και πιο δύσκολα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που αποφασίζουν χωρίς να γνωρίζουν πράγματα. Γι' αυτό βλέπουμε και κακά εξώφυλλα. Κακοσχεδιασμένα βιβλία, αφού μιλάμε και για το χώρο της παιδείας.
Αν δείτε τα αντίστοιχα βιβλία γεωγραφίας στη Σουηδία, είναι εξαιρετικά.